εκμετάλλευση όταν συγκρούονταν με ντόπιους και ξένους δυνάστες. Πάει πολύ λοιπόν η κυβέρνηση να θέλει αυτή την ιστορία να τη στριμώξει σε εξαγγελίες που δεν αποτελούν ανακούφιση. Δεν δίνουν στο λαό πίσω όλα αυτά που έχασε. Ούτε ένα μέρος τους. Κάθε φορά θα τον βάζουν να μετράει τις ανάγκες του με βάση το τι αντέχει η οικονομία του κεφαλαίου και τι επιτρέπουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεν θα συμβιβαστούμε με την πείνα, τη φτώχεια, την ανέχεια. Δεν θα υποκύψουμε και θα δώσουμε τη μάχη έτσι ώστε κάθε λαϊκή οικογένεια με ψηλά το κεφάλι, με πραγματική αξιοπρέπεια, μαχητικότητα, αισιοδοξία να μην λυγίσει στις δοκιμασίες. Και ας κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς λέμε αυτές τις μέρες διάφοροι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που ανεβαίνουν σε αυτό εδώ το βήμα. Δεν θα ανεχτούμε τα κόλπα που γίνονται για να μπερδευτεί πάλι ο λαός μας. Γιατί είναι άλλο πράγμα να παλεύεις κατά της εξαθλίωσης για ανακούφιση ανέργων, για να βάλεις τέλος στη φτώχεια, την ανεργία, και άλλο να υπόσχεσαι ότι θα ανακουφίσεις μόνο την ακραία φτώχεια και μάλιστα με ένα πρόγραμμα τετραετίας. Το πρώτο είναι φιλολαϊκό. Το δεύτερο σημαίνει αποδοχή της φτώχειας. Και αυτός είναι ο απόλυτος συμβιβασμός με την ανέχεια, ομολογία ότι δεν θα λύσεις ούτε τα επίγοντα ζητήματα επιβίωσης της εργατικής τάξης του λαού μας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επειδή αρκετοί εδώ μέσα μιλάνε μάλιστα πλέον και εξ ονόματος της αριστεράς, απευθυνόμενοι πολλές φορές και στο ΚΚΕ ή στους αριστερούς ριζοσπάστες ανθρώπους της πατρίδας μας, αν και η αριστερά, όσοι και όσες έπεσαν στα ξερονήσια, στα πεδία των μαχών, εκτελέστηκαν, φυλακίστηκαν, διώχτηκαν, αγωνίστηκαν σε πέτρινα χρόνια των αγώνων του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, του Δημοκρατικού Στρατού, του 114, της αντιδικτατορικής πάλης αργότερα, της μεταπολίτευσης, η γενιά δηλαδή και οι γενιές συνολικά του έξω από το ΝΑΤΟ και της ΗΠΑ, του ΕΟΧ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, της κοινωνικοποίησης των μεγάλων επιχειρήσεων, όλοι και όλες αυτοί δεν έχουν εξουσιοδοτήσει κανέναν μας εδώ μέσα να μιλάει εξ ονόματός τους. Ούτε βέβαια λιγμένα διαβατήρια ισχύουν. Αλήθεια, μπορεί να μπει η σημαία, μιας και αναφέρθηκαν αρκετοί, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, του Δημοκρατικού Στρατού, δίπλα στη σημαία του ΝΑΤΟ, που ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του τη σηκώνει ψηλά, το ΝΑΤΟ που μας ρίχνει στη δίνη των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, των πολεμικών τυχοδιοκτισμών, σε αυτό το γνωστό τρίγωνο των Βερμούδων που είπαν και κάποιοι άλλοι, Ουκρανίας, Συρίας, Λιβύης, όπως λένε και οι παρολάβνοντες υπουργοί εδώ, από αυτό εδώ το βήμα. Μπορεί η σημαία των ταξικών αγώνων του λαού μας να μπουν κάτω από τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μονοπωλίων και των μνημονίων. Μπορεί οι αξίες, τα ιδανικά για ένα κόσμο καλύτερο, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, να τα αφήνει ο λαός μας να τα τσαλαπατά οποιοδήποτε και από το βήμα αυτής εδώ της Βουλής. Ρητορικά τα ερωτήματα, γιατί αυτά είναι στο νου, είναι στην καρδιά, κυρίως εκφράζονται όμως στα προγράμματα, στις θέσεις των κομμάτων. Και φυσικά απευθύνονται και σε όσους προσπάθησαν να κάνουν μαθήματα ιστορίας, θεωρίας και μαρξισμού-λενινισμού στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από αυτό εδώ το βήμα. Αλλά ας είναι, τους ξέρουμε καλά, γι' αυτό ας δούμε ορισμένα πιο συγκεκριμένα για να μην τρώω και χρόνο, σημερινά και σύγχρονα πραγματικά, που πρέπει να αποσχολήσουν όλους και όλες, ακόμα έστω αυτούς που έχουν ριζοσπαστικές ανησυχίες για το μέλλον του κινήματος του λαού μας. Αλήθεια, ποιος σήμερα είναι ο κρίκος για να ξετυλιχθεί η ανασυγκρότηση του κινήματος, της συμμετοχής του λαού μας, μιας μεγάλης εξεγερτικής λαϊκής συμμαχίας, της ριζικής αλλαγής, της ανατροπής, για τα οποία κάποιοι κόπτονται στα λόγια. Θέλω να μιλήσω για το πραγματικό κίνημα και τις αγωνίες των ανθρώπων της δουλειάς μέσα στα γκέτο, εκεί που δουλεύουν με αυτές τις εργασιακές συνθήκες και τα τεράστια και οξυμένα προβλήματα, σε όσους συναντηθήκαμε στους αγώνες τα προηγούμενα χρόνια. Ποια πρέπει να είναι, ας πούμε, η στάση των ριζοσπαστών, των αριστερών? Μήπως αυτά που λένε και γενικά προτείνουν διάφοροι υπουργοί ή άλλα στελέχη της κυβέρνησης, του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ ή των ανεξαρτήτων Ελλήνων? Δηλαδή, μήπως είναι οι πάλι γενικά
ο κρίκος κατά του μνημονίου όλα αυτά τα χρόνια, που σήμερα μάλιστα και αυτό έχει ξεπεραστεί ως κατάργηση του με ένα άρθρο? Μήπως είναι το κούρεμα που κι αυτό επίσης πήγε περίπατο, ή η επιμήκυνση του χρέους? Μήπως η διεύρυνση του κρατικού παρεμβατισμού που προτείνουν? Μήπως είναι η έξοδος από την κρίση με ανάκαμψη της καπιταλιστικής κερδοφορίας, με τους καλούς δήθεν καπιταλιστές μπροστά και όχι τους πειρατές, όπως τους λέει, όπως τους έλεγε αυτά τα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι κρίκος λύσης η κεϊνσιανή διαχείριση που προτείνεται από κάποιους εδώ μέσα? Είναι κρίκος η συνεργασία με κάποια τμήματα της αστικής τάξης? Άμα το πιάσουμε από την αρχή, από την ουσία, από το γεγονός και μόνο ότι η κρίση δεν αναγνωρίζεται ως κρίση καπιταλιστική, υπερπαραγωγής, υπερσυσσόρευσης κεφαλαίων, καταλαβαίνουμε πού πάει το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, μάλιστα την θεωρείται ως κρίση μιας κακής διαχείρισης των εσόδων του κράτους, ότι ο ελληνικός λαός έκανε έξοδα πολλά περισσότερα από τα έσοδα, και γι' αυτό απαιτήθηκε ατομικός ή δημόσιος δανεισμός. Εξού και τα καγέν του κυρίου Υπουργού Οικονομικών που είπε, ή ο μιλητός βίος που φταίει, λες και αυτά αφορούν τις λαϊκές οικογένειες, τους άνεργους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους εργαζόμενους του μισθωτού και δημόσιου τομέα. Και πολλά άλλα που θα τα λέγαμε πραγματικά ευτράπελα, αν δεν είναι τραγικά, για το τι μέτρα προετοιμάζουν τέτοιες αναφορές για το λαό μας, για την νεολαία μας. Ή ότι φταίει η φοροδιαφυγή αποκλειστικά και μόνο, ή η κομματική ρουσφετολογία, οι χαριστικές παροχές σε κάποιους φίλους επιχειρηματίες. Όσοι μιλάνε μόνο για κάποιους κλέφτες και διεφθαρμένους, για κλεπτοκρατία, για καλούς και κακούς επιχειρηματίες, για τη διαπλοκή, το κάνουν μόνο και μόνο, λέμε εμείς, για να απαλλαγούν ως κυβέρνηση από όποιες δεσμεύσεις είχαν απέναντι στο λαό, στους ψηφοφόρους τους, ότι δήθεν θα έπαιρναν μέτρα κατά των μεγάλων μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων. Τα ίδια έκαναν πάντα ένα λάξ οι εταίροι του δικοματισμού που γνωρίσαμε και τώρα του νέου διπολισμού. Κρίκος συνολικής αλλαγής μπορεί να αποτελέσει μόνο η συνεπής πάλι για έξοδο από την κρίση σε όφελος του λαού, σε ρήξη όμως με την πολιτική των μονοπωλίων, του κράτους τους, του συστήματός τους, με την εργατική τάξη ως πρωτοπόρα δύναμη, με τη λαϊκή συμμαχία όλων των εργαζομένων, αγροτών, αυτοαπασχολουμένων, δυναμωμένη σε σαφή κατεύθυνση. Και εκεί δεν κάνεις δήθεν έντιμους συμβιβασμούς με λυκοσυμμαχίες, αλλά κάνεις απαραίτητους συμβιβασμούς μέσα στο λαϊκό κίνημα, μέσα στην κοινωνική συμμαχία, έτσι ώστε οι εργάτες να συμφωνήσουν με τους μικρούς επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, με τους αγρότες, δηλαδή με την πλειοψηφία του λαού μας και όχι με τη μειοψηφία της ολιγαρχίας, για να χρησιμοποιήσω και μια αγαπημένη σας λέξη τελευταία. Και για να εξηγούμαστε, τα συνθήματα των προγραμματικών δηλώσεων για τη διακοπή στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας δεν μπορούν να κρύψουν ποιον δεσμεύεται ότι θα υπηρετήσει η κυβέρνησή σας. Ανακοινώσατε ότι θα στηρίξετε τους μεγάλους ιδιώτες επενδυτές στο βαθμό που σέβονται την περιβαλλοντική και εργασιακή νομοθεσία και το πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων, δηλαδή το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι διαφορετικό αλήθεια έλεγαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις? Ποιον υπηρετεί το σημερινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Υπηρετεί την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία των ομίλων σε βάρος των κοινωνικών αναγκών σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λαός θα πληρώσει ξανά για να στηριχτούν οι επενδύσεις των ομίλων, οι οποίοι θα ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους για να αυξήσουν τα κέρδη τους και να ρίχνουν όλο και πιο κάτω το κόστος εργασίας, όπως το λένε. Ανακοινώσατε ότι θα παραμείνουν δημόσια τα δίκτυα και οι υποδομές. Όμως αυτό δεν συνιστά ανατροπή, ούτε αντιστρατεύεται την κοινοτική πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και της απελευθέρωσης τομέων στρατηγικής σημασίας. Για παράδειγμα, οι όμιλοι ηλεκτροπαραγωγής επιθυμούν να παραμείνει κρατικό το δίκτυο μεταφοράς, ώστε να μην έχει ο όμιλος της ΔΕΗ συγκριτικό πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό έναντι των υπολείπων ομίλων. Στην πραγματικότητα αποδέχεστε τη σημερινή μερική ή πλήρη αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΦΑ,
του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, των ΕΛΠΕ, των κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων και συζητάτε μόνο για τους τρόπους και τις μεθόδους. Αν για παράδειγμα θα έχουμε σύμβαση παραχώρησης αντί για πώληση στις λιμενικές υποδομές του Πειραιά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, για να βγει ο λαός μας από το σημερινό βάλτο της ανασφάλειας, της εκμετάλλευσης, της ανεργίας, για να αποκτήσει μια πραγματικά αξιοπρεπή και περήφανη ζωή, πρέπει να οργανώσει την αντεπίθεσή του με στόχο να ανατρέψει τελικά τον πραγματικό του αντίπαλο, τους μονοπωλιακούς ομίλους που κρατούν στα χέρια τους τα κλειδιά της οικονομίας. Μόνο τότε θα ξημερώσει πραγματικά μια νέα εποχή στον τόπο μας, όπου η παραγωγή, η οικονομία θα σχεδιάζεται κεντρικά, επιστημονικά, με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες. Μόνο τότε η εργατική τάξη, ο λαός μας, θα καθορίζει το μέλλον του, αφού θα έχει στα χέρια του ο ίδιος την εξουσία. Θα βρίσκεται στο τιμόνι αυτής της εξουσίας. Και όσοι αφελώς εδώ μέσα πιστεύουν ακόμα ότι με την πολιτική τους δημιουργούν ή μπορεί να δημιουργήσουν ρογμές στο διεθνές κατεστημένο, ας σκεφτούν την άποψη του ΚΚΕ για να αντιληφθούν ότι τους χρησιμοποιούν μάλλον όλο αυτό το διεθνές κατεστημένο ως πιόνια. Η διαμάχη των Μερκελιστών και των Ομπαμιστών δεν αφορά τα συμφέροντα του λαού. Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να αισθάνεται περήφανος όταν επιλέγει απλά τον τρόπο και το χρόνο σφαγής των δικαιωμάτων του. Το ξαναλέμε, το εμπόριο ελπίδων το ανακατεύεται και με ολίγον εμπόριο φόβου. Και είναι ακόμα η αρχή. Μπορούμε να σκεφτούμε τι έχουν να δουν τα μάτια μας στο επόμενο διάστημα. Ο λαός να μην περιμένει στη γωνία για να αποτύχεται οτιδήποτε άλλο, να μην περιμένει στον καναπέ του, να μην γίνεται όμως ούτε χειροκροτητής σε διάφορες παρελάσεις των κυβερνητικών πολιτικών και επιλογών. Να οργανώσει τώρα την πάλη του, να χαράξει γραμμή πάλης κάτω από τις δικές του σημαίες και όχι κάτω από ξένες σημαίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το λόγο έχει ο Υπουργός Επικρατείας, κύριος Αλέκος Φλαμπουράρης, και αμέσως μετά